Γεια σου, Μπίλη, με τα ωραία σου. Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε, ξεκινάμε, τρέχουμε γρήγορα. Ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρήμψη του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Την καλησπέρα μέσα σε όλους και όλες, στους ακροατές και στις ακροάτριές μας, στον κόσμο του Ηρακλή φυσικά. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 8, σε πολύ λίγο κοντά μας ο Χαρίλαος Χαρίτων. Παρέα μας πάντα ο χορηγός μας το καφεμάγαζο. Το καφεμάγαζο το οποίο είναι κοντά στην επαγγελματία του καφέ. Ετοιμάζει το καφέ σας από το Α στο Ω με όλο τον εξοπλισμό που χρειάζεται ένα καφέ του σήμερα. Και κάθε μαγαζί ή γωνιά που σερβίρει καφέ. Τρόπο επικοινωνίας, και ξέρω ότι σήμερα θα τους χρησιμοποιήσετε πολύ, γιατί ο Χαρίλαος πουλάει. Βέβαια ρε Μπίλη, Χαρίλαος είσαι. Λοιπόν, FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526, χρέωση το SMS έχει 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας, και το mail μας είναι ανοιχτό, σας περιμένει, blueliberopapakiyahoo.gr. Βέβαια, όταν είναι ο Χαρίλαος στην εκπομπή εδώ, δεν χρειάζεται να πω τους τρόπους επικοινωνίας, στέλνετε άβερτα, στέλνετε. Καλησπέρα στο φίλο το Μάνο, που είναι ο πρώτος που μπήκε στη διαδικασία. Να σε καλά Μάνο μου, να σε καλά. Να διαβάσω γρήγορα την σημερινή ανακοίνωση του ποδοσφαιρικού Ηρακλή και να δώσω στον αδερφό ημών Χαρίλαο το λόγο. Στη χθεσινή του συνεδρία στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ποδοσφαιρικού Ηρακλή, μεταξύ των άλλων επίσης σοβαρών θεμάτων, ασχοληθήκαμε και με το χθεσινό, με το παιχνίδι στο Παλαιοχώρι. Όλο το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί υποχρέωσή του να ευχαριστήσει το φίλαθλο κόσμο του Ηρακλή, που παρά τις ανακοινώσεις που προηγήθηκαν από όλες τις αρχές, ήρθε στο γήπεδο και με κόσμιο τρόπο συμπαραστάθηκε στην προσπάθεια της ομάδος, χωρίς να προκαλέσει το παραμικρό που θα μπορούσε να δώσει λαβή για δυσμενή σχόλια, και με δεδομένη τη σπουδαιότητα του παιχνιδιού αυτού συμπεριφέρθηκε υποδειγματικά. Άλλωστε, αυτό αναγνωρίστηκε και από τους παράγοντες του αγώνα, διαιτητή, παρατηρητή, και κυρίως από την αστυνομία, που απέδωσε και συγχαρητήρια για την εγγένη στάση του κόσμου που βρέθηκε εκεί. Η αστυνομία, τώρα θα πω εγώ στην παρένθεσή μου, ότι έδωσε συγχαρητήρια ενώ φρόντισε να φέρει όλη την αστυνομία του πλανήτη Γη στο Παλαιοχώρι. Τέλος πάντων, πλέον και λόγω της κρισιμότητας των εναπομείνατων παιχνιδιών, η διοίκηση καλεί όλο τον κόσμο του Ηρακλή στο παιχνίδι της Κυριακής με την Απέλα Γκαδά, καθώς τα πάντα βρίσκονται πλέον στα δικά μας χέρια. Χαρίλαε μου, τι γίνεται? Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα σε όλους και στους φίλους μας που μας στέλνουν τις ιδιαίτερες καλησπέρες, να τους προλάβουμε. Ο Μάνος έστειλε την πρώτη. Ο Μάνος έστειλε την πρώτη. Ο Μάνος ο γνωστός? Όχι, αλλά μιας και τον αναφέρεις, να στείλουμε την αγάπη μας στο Μάνο τον γνωστό. Στο Μάνο έχουμε πολύ καιρό. Πολύ καιρό, πολύ καιρό. Η Μαριλίζα έστειλε μόλις. Να την καλησπερίσουμε. Και έρχονται κι άλλα. Εντάξει, είπαμε ότι όταν είμαι μόνος μου έρχονται 2 μηνύματα, όταν είμαστε μαζί έρχονται 32 μηνύματα. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Τι είναι αυτά που λέτε, φίλε? Συμβαίνουν αυτά. Είναι καθαρά συμπτωματικά, μην το ψάχνεις αυτό το πράγμα. Μην το ψάχνεις, αλλά ναι. Γι' αυτό που σχολίασες, που διάβασες την... Τα συγχαρητήρια της αστυνομίας, φοβερό, ναι, φοβερό. Ορίστε. Όχι, για κάτι για το οποίο το φοβόμουν πάρα πολύ. Μπράβο στον κόσμο, ναι, η ομάδα, ναι, μπορεί, ναι, ναι, ούτε, ναι, να έπαιξε για το διπλό, ούτε να πήρε το διπλό. Αλλά ο κόσμος προετοιμάστηκε πάρα πολύ ωραία μες την εβδομάδα και το διπλό του το πήρε μια χαρά. Ήταν εξαιρετικός. Έσπασε τα μπλόκα χωρίς να συμβεί τίποτα, χωρίς να υπάρξουν κυρώσεις για την ομάδα, γέμισε το γήπεδο, δημιούργησε ατμόσφαιρα καφατζογλίου. Όλοι οι παίκτες είχαν να το λένε, που βλέπανε από παντού να ξεφετρώνουν φίλοι της ομάδας. Στην κυριολεξία από πάντου. Μπράβο. Το φοβόμουν πάρα πολύ το συγκεκριμένο παιχνίδι. Το φοβόμουν πάρα πολύ, αλλά απέδειξαν οι Ηρακλειδείς ότι έχουν πολύ μυαλό στο κεφάλι τους και μπορούν να προστατέψουν την... Ξέρουν πολύ καλά να το κάνουν. Το έχουν αποδείξει πολλές φορές. Είναι έμπειρο. Όσο για την ομάδα είναι σαφές. Άλλα μας λέγανε μέσα στην εβδομάδα, άλλα μας δείξανε στον αγωνιστικό χώρο. Κοίταξε, με τα λόγια μπορούμε να λέμε ωραία πράγματα, πολύ όμορφα πράγματα, να εξοραίζουμε καταστάσεις και
να παρουσιάζουμε μια διαφορετική εικόνα. Μπορεί τα παιδιά ακόμη διαβάζω δηλώσεις τους να λένε ότι παίξανε για την νίκη, αλλά δεν τους βγήκε. Όχι, δεν παίξανε καθόλου για την νίκη. Ιδίως ο προπονητής ήταν ειλικρινέστατος μετά το τέλος του αγώνα και είπε ότι προβληματιστήκαμε πάρα πολύ για το πώς πρέπει να παραταχθούμε. Ενώ προς τα έξω περνούσαν ότι η ομάδα θα παίξει για την νίκη. Ναι. Όχι, προβληματίστηκαν και αποφάσισαν να παίξουν συντηρητικά. Εγώ κρατάω, συγγνώμη, σε διακόπτω. Το σύστημα με τους τρεις στόπερ, ναι, είναι το πιο αμυντικογενές σύστημα που μπορείς να παρατάξεις στο ποδόσφαιρο, εκτός από ορισμένες στιγμές τα τελευταία λεπτά που θα παίξεις με τέσσερα μπακ στην ευθεία και ένα λίμπερο από πίσω, δηλαδή με πέντε αμυντικούς ας πούμε. Αλλά αυτό με τους τρεις στόπερ είναι ό,τι πιο αμυντικογενές μπορούσε να βγάλει ο κ. Μπαξεβάνος από την φαρέτρα των τεχνικών, τακτικών, στρατηγικών επιλογών του και το έκανε. Είδαμε τον Παπαδόπουλο, τον Βασίλη, τον Καημένο που εντάξει από σέντερ φορ να τον κάνουμε πλάγιο μεσοεπιθετικό, μικρή η διαφορά. Αλλά όλη πλευρά. Αλλά από σέντερ φορ να τον κάνουμε full back. Δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο, γι' αυτό και δεν βγήκε και αναγκάστηκε να το αλλάξει συνέχεια ο προπονητής. Πάντως η ομάδα, Γιώργο, μπήκαμε δυνατά, έτσι μπήκαμε κατευθείαν στο σχολιασμό. Δεν ξέρω αν σου έχει τύχει κάποια μέρα να έχεις να έχεις λίγες ώρες ύπνο και να έχεις τόση πολλή δουλειά μέσα στην ημέρα, τόσες πολλές δουλειές, που θα γυρίσεις το βράδυ στο σπίτι σου και θα αισθάνεσαι σαν ένα τεράστιο καλαμάκι να μπήκε σε μια κεντρική αρτηρία του σώματός σου και σου απομίζησε όλο το αίμα σου και νιώθεις στραγγισμένος, κουρασμένος. Σου έχει τύχει ποτέ αυτό? Δεν θα σου πω σχεδόν κάθε μέρα, αλλά θέλουμε να καταλήξουμε ότι είσαι αθλητικός τύπος. Πολύ συχνά, Χαρίλα, πολύ συχνά. Α, μπράβο, λοιπόν. Έτσι στραγγισμένη φαντάζεσαι τα δικά μου τα αδαή μάτια, τα άσχετα με το ποδόσφαιρο μάτια, έτσι στραγγισμένη δείχνει η ομάδα. Κάποτε, φίλε, αυτή η έλλειψη προετοιμασίας που θαυμάζαμε πώς την παρέκαμψε η ομάδα, θα έβγαινε. Και βγήκε τώρα. Λογικό είναι. Δεν μακάρι μπορεί η ομάδα να μην το πληρώσει. Λογικό είναι. Λογικό είναι. Ήθελα να συμπληρώσω σε αυτά που λες. Στραγγισμένη. Έχει συγκεκριμένους παίκτες, θα σου πω, που έχουν βγάλει πολύ βάρος. Δηλαδή, η τριάδα μπροστά, Ρόβα, Παπαδόπουλου και Πτηνόπουλου, είναι τις έχεις πιει το αίμα. Έχουν περάσει μια νύχτα με τον Δράκουλα, ας πούμε, και οι τρεις. Έχουν στραγγίσει, είναι πανί με πανί. Και ο Κοστούλας Μολονότι είναι φρέσκος από την πρωτοχρονιά, αγωνίζεται από τις 5-6 του μήνες που παίξαμε με τον Αγροτικό Αστέρα. Αγωνίζεται σε μια θέση που δεν την έχει ξαναπαίξει, που θέλει πάρα πολλά τρεξίματα και όσοι γνωρίζουν ελάχιστα από ποδόσφαιρο γνωρίζουν ότι τελείως διαφορετικά τρεξίματα θέλει η θέση του κεντρικού αμυντικού και θα μας το πεις και εσύ που αγωνίστηκες σε αρκετά ικανοποιητικό, δεν θα έλεγα υψηλό επίπεδο ποδοσφαιρικό, ήσουν ένας πολύ 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 γνωστός αριστερός οπισθοφύλακας με πολύ καλές και σημαντικές επιθετικές τάσεις μέχρι αλφα τοπικό, μην το ξεχυλώσουμε. Καλά είναι, ναι. Μα αλφα τοπικό παίζει, αγόρι μου, ο κύριος Μπουρμπουλούχης, πώς λεγότανε το καλοκαίρι που ήθελε να μας πάρει ο Ηρακλής Αμπελοκήπων. Ναι, ήθελε να μας πάρει και τα χρήματα. Πώς τον είπες, Μπουρμπουλήθρα? Μπουρμπουλήθρας, Μπουρμπουλούκης, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν ο κύριος. Που ήθελε τα πάντα για να ονομαζόμαστε Ηρακλής Αμπελοκήπων στο τέλος. Ναι. Εκεί ήθελε να καταλήξει. Ναι, αλφα τοπικό. Ναι. Και είχε πείσει και κόσμο για αυτό. Που τότε το αλφα τοπικό, μιας και με ανέβασες πάρα πολύ τώρα, πήρα τα πάνω μου ψυχολογικά. Όχι, ήσουν full back. Που τότε το αλφα τοπικό ήταν γιατί δεν υπήρχε Α1 τότε, ήταν το σκαλοπάτι μετά τη Δέλτα Εθνική. Ήταν κατηγορία με καλές ομάδες. Ναι. Μακεδονικό. Α2, Μακεδονικό και τα λοιπά. Σαν η αντίστοιχη Α2 τώρα. Ποια Α2? Το αντίστοιχο Α2 της ΕΠΣΜΗ. Όχι, τώρα είναι Γ Εθνική, Α1, Α τοπικό. Τότε ήταν Α τοπικό, το αντίστοιχο Α τοπικό. Ναι. Όχι, η Α1, η Α1. Το αντίστοιχο Α1 τότε. Μα αφού δεν υπάρχει Δέλτα Εθνική τώρα, ρε Γιώργο. Ναι, αλλά όσον αφορά τις ομάδες, όσον αφορά το πόσο δυνατές ήταν.
Τώρα δημιουργήθηκε. Ναι, δυνατές ήταν, αλλά τις κατηγορίες δεν μου τις βγάζει. Τώρα δημιουργήθηκε μια κατηγορία παραπάνω όμως. Με αυτό λέμε. Εντάξει. Είναι το αντίστοιχο σημερινό αλφα τοπικό, όχι αλφα ρενέ. Εντάξει. Μια χαρά. Ήθελα να προσθέσω. Να γυρίσω στο Κοστούλα. Ναι, πάνω στο Κοστούλα. Τα τρεξίματα που έχει ένα στόπερ δεν έχουν καμία σχέση με τα τρεξίματα που πρέπει να κάνει και να βγάλει ο κόφτης στο χώρο του κέντρου, έτσι. Και μάλιστα όσοι είχαν την επιμέλεια και την υπομονή, την υπομονή να παρακολουθήσω μαγνητοσκοπημένο τον αγώνα στο Παλαιοχώρι, και επειδή η κάμερα του site που το μετέδιδε, που το κατέγραψε, που το μαγνητοσκόπησε και προφανώς και το μικρόφωνο ήταν ακριβώς δίπλα στον Σπύρο Μπαξεβάνο, θα άκουγαν κάθε τόσο τον Μπαξεβάνο να φωνάζει στον Κοστούλα: «Μάριε, μην κολλάς στην άμυνα! Μην κολλάς στην άμυνα, Μάριε!» Και γυρνούσε και μιλούσε προφανώς τον Τάσο Κατσαμπή στους συνεργάτες του: Ο Κοστούλας, κολλάει συνέχεια στην άμυνα. Μάριε, μα ο Μάριος δεν έχει δυνάμεις το παιδί. Η φύση η ίδια, το αίσθηκτο της ποδοσφαιρικής αυτοσυντήρησης οδηγεί έναν παίκτη στο να καλύψει τα νότα του όταν δεν έχει δυνάμεις. Πήγαινε όσο μπορούσε πιο πίσω για να μην βρεθεί κανένα στην πλάτη του και αναγκαστεί να τον κυνηγήσει και δεν τον προλάβει, γιατί δεν έχει δυνάμεις. Θέλω να πω, Γιώργο, και δεν ξέρω αν συμφωνείς, η ομάδα είναι στραγγισμένη από τη μέση και μπροστά. Τα μπακ αντέχουνε, γιατί τα μπακ δεν είχαν αυτά τα τρεξίματα. Ο Καραντασιάδης, που ήταν για μένα ο καλύτερος παίκτης στο γήπεδο, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου, έδωσε πολλές λύσεις και σε αυτό το ρόλο του ψευτολίμπερο που είχε την Κυριακή. Είναι αυτό που λέμε, ήταν παντού. Ήταν παντού. Αυτά τα παιδιά αντέχουνε, έχουνε δυνάμεις. Και ο Κυριακίδης και ο Ρεβιθόπουλος με το καλό που θα έρθει. Και είτε παίξει ο Καστριτσέας, είτε παίζει ο Γιαννίτσης, είτε οτιδήποτε. Από τη μέση και μπροστά τα παιδιά αυτά είναι στραγγισμένα. Και τώρα φοβάμαι ότι αρχίζει να στραγγίζει σιγά σιγά και ο Τάι, που παίζει, εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο Τάι αγωνίζεται σε έναν άχαρο ρόλο. Εγώ εξακολουθώ, βέβαια ο προπονητής είναι ο κριτής των πάντων και αυτός ξέρει καλύτερα τα θέματα στρατηγικής από εμάς, παρασάγκας καλύτερα, δεν το συζητάμε, έτσι φωτός. Καλύτερα, αλλά όταν έχεις έναν Τάι και σε αυτή την κατηγορία, τον θέλεις δεκάρι να πάρει ευχή. Δεν τον θέλεις δεύτερο οκτάρι δίπλα στον Παναγιωτούδη ή δίπλα στον Κασναφέρη. Ας του, δώσ' του όλο το πλάτος του γηπέδου να μπορέσει να κινηθεί. Λέω εγώ τώρα, για παράδειγμα. Εμπαθρότωση, αυτά που αποπειράθηκε να κάνει ο Σπύρος Μπαξεβάνος δεν του βγήκανε. Τα άλλαξε στη συνέχεια, η ομάδα όμως μου φαίνεται ότι δεν έχει τις δυνάμεις σε ένα τέτοιο παιχνίδι να κυνηγήσει την νίκη και βγαίνει και το αίσθηκτο της αυτοσυντήρησης που την έκανε να προσέξει πάρα πολύ πίσω. Αλλά εδώ που τα λέμε μεταξύ μας, αν εξαιρέσεις μια-δυο γιώμες που παραλίγο να κάνουν ζημιά, όπως εκείνο το κουφό γκολ που ο Θεός φυλάξει να τρώγαμε από τον Καρλόπουλο, αν είναι δυνατόν. Τις δύο φορές πετάχτηκε ο Βοσνιάδης και το έβγαλε. Λες για την κεφαλιά που πέρασε. Στο πρώτο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου που η μπάλα έσκασε μέσα στην περιοχή, δεν τη διεκδίκησε κανένας και πριν προλάβει να βγει ο Βοσνιάδης, πετάχτηκε ο Καρλόπουλος και πήγε να τη σμπρώξει προς τα μέσα με το κεφάλι, αλλά αστόχησε. Και ενώ ήταν το πιο φαρμακερό από όλα. Μας περιπτώσει η ομάδα πολύ άνετα την έβγαλε αμυντικά την υπόθεση, αλλά το ζητούμενο πλέον δεν είναι το αμυντικό, το να είμαστε καλά ανασταλτικά. Το ζητούμενο είναι να μπορέσουμε να ξαναβρούμε τον παλιό εαυτό μας, που στο 20-25 φώναζες γκολ για τον Ηρακλή, στο 10-15 φώναζες γκολ για τον Ηρακλή και μετά και δεύτερο γκολ και με τον Ηρακλή και τρίτο γκολ για τον Ηρακλή και τα λοιπά. Θα τα χρειαστούν αυτά τα πράγματα τώρα. Αλλά να δούμε κατά πόσον η ομάδα έχει δυνάμεις και ίσως η πιο έτσι πρόχειρη σκέψη, νομίζω και το δικό σου μυαλό εκεί πάει, ότι ίσως θα πρέπει να γίνει κάποιο φρεσκάρισμα στους παίκτες που δεν έχουν δυνάμεις για να... Έχω την αίσθηση ότι σε αυτά τα 3-4 πόσα είναι παιχνίδια που είναι ο Μπαξεβάνος στον πάγκο, ο κύριος Μπαξεβάνος. Νάουσα, Καμπανιακός, Παλαιοχώρη. Τρία. Έχει δει αυτά που πρέπει να δει. Δηλαδή, ναι, και μάλιστα και δοκίμασε και πράγματα. Είδαμε τώρα ότι δοκίμασε και το σύστημα. Έχει αλλάξει 2-3 συστήματα, ναι. Έχει δει σχεδόν όλους τους ποδοσφαιριστές. Αν εξαιρέσει τον Αμαραντίδη που δεν έχει πάρει χρόνο συμμετοχής επί παρουσίας του, γιατί με τον Αναστασιάδη Αμαραντίδη έπαιξε 2-3 μάτς. Έχει.
ο Ντεσμέθ. Με τον Αναστασιάδη φάνηκε να έπαιρνε περισσότερο χρόνο. Ο Ντεσμέθ ναι. τώρα μπήκε με την Άουσα. Ήταν κακός όσο έπαιξε, αλλά... Ξεκίνησε τον γκολ από εκεί. Γιατί σου έβγαλε τη φοβερή ασίστ εκεί πέρα στην πλάτη της άμυνας στο Μεντί. Από τη στραβοκλωτσιά του Μεντί προήλθε η προβολή σε κενή αιστεία του Κρυστάλλι. Όπως και να έχει, έχει εικόνα και για τους παίκτες και για τα 2-3 συστήματα που έχει δοκιμάσει. Και δοκίμασε και πράγματα. Για χθες απλά ήθελα να συμπληρώσω. Με συγχωρείς που θα το πω αυτό το πράγμα. Ναι. Ήταν πολύ δύσκολο το γεγονός ότι έπαιξε με τρεις κεντρικούς αμυντικούς και όχι με κλασικό δεξιό μπακ. Την ώρα κατά την οποία εκεί, όπως πολύ σωστά έλεγες και εσύ, στην πλευρά εκείνη στην αριστερή πτέρυγα ανάπτυξης μπροστά ο Σιμόνι. Του Παλαιοχωρίου έπαιζε ο πιο δραστήριος παίκτης των γηπεδούχων, ο Σιμόνι. Και ήταν αναγκαστικά λόγω της χωροταξίας. Και έβγαινε ο Γιαννίτσης που τον περνούσε δύο κεφάλια και είχε πρόβλημα, ναι. Γιατί ήταν πιο γρήγορο. Ενώ αν έπαιζες με δεξί μπάκι, εκείνο θα το χρεωνόταν περισσότερο. Ή εμπασότητας θα έχει και βοήθειες από τον Κασναφέρη. Εσουλουπόθηκε μετά με τον Κασναφέρη στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, ναι, ναι. Το, αυτό που ήθελα να προσθέσω πριν, στο, γιατί ήταν η ομάδα αυτή που ήταν στο, στο Παλαιοχώρι, αν και το αποτέλεσμα το πήρε. Βέβαια, θέλαμε όλη την νίκη, δεν το συζητάμε. Στέκομαι λίγο και στην ατάκα τη χθεσινή του, του Χρήστου του Ρόβα, ότι ήταν τέτοιο το γήπεδο, εννοεί όσον αφορά τις διαστάσεις του, αλλά και τόση η κλωτσιά και από τις δύο ομάδες, έτσι, και ο Ηρακλής από ένα σημείο και μετά άρχισε και αυτός να κλωτσάει, γιατί δεν μπορούσε να παίξει διαφορετικά, που πάνω από τρεις πάσεις δεν μπορούσε να κάνεις. Δηλαδή, δεν το λέω ως δικαιολογία, αλλά ήταν δύσκολο να κάνει ο Ηρακλής αυτό που κάνει στο Καφτατζόγλιο και, να, και να λέω εγώ γκολ στο 10, γκολ στο 23, γκολ στο 30, όπως σας τα είπες νωρίτερα. Δεν γινόταν να παίξει ποδόσφαιρο. Το σημαντικότερο από την χθεσινή συνέντευξη του Ρόβα σε σένα, Γιώργο, θεωρώ ότι είναι αυτό που μας δικαιώνει, που δικαιώνει την εκτίμησή μας. Όταν το ρώτησες για ποιο λόγο η ομάδα, μήπως δεν γυαλίζει το μάτι της, της του έλεγες και τα λοιπά. Ναι. Όχι, σου λέει, ίσως να είναι και η κούραση. Όχι, το είπες δύο φορές. Το είπες δύο φορές. Είναι 100% η κούραση. Η ομάδα είναι στραγγισμένη. Κάποτε θα το πλήρωνε αυτό το γεγονός ότι ήρθανε παίκτες, δεν έκανε όλη η ομάδα καλοκαιρινή προετοιμασία και οι παίκτες που ήρθανε μπορεί να είναι εξαιρετικοί για την κατηγορία αυτή και ποιοτικοί, αλλά ήρθαν από ομάδες είτε της παραπάνω κατηγορίας είτε αυτής της κατηγορίας, στις οποίες καλός ή κακός δεν αγωνίζονταν για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Οπότε και αυτοί ήρθαν απροετοίμαστοι, προπαρασκεύαστοι και τώρα όλοι μαζί έχουν κουραστεί. Και η κούραση φαίνεται περισσότερο στα παιδιά που είναι από τη μεσαία γραμμή και μπροστά, που χρειάζεται να τρέχουν παραπάνω μέσα στο γήπεδο. Εδώ βέβαια, όση ώρα λέμε αυτά που λέμε, εμένα πάλι μου έρχεται στο μυαλό να η λέξη μπράβο, γιατί... ναι, μεν είναι κουρασμένοι τώρα που είναι δεδομένο, το παραδείχθηκε ο ίδιος ο Ρόβας χθες, η συνέντευξή του εδώ στην ώρα για μπλε. Αλλά αυτά τα παλικάρια που πλέον μπορεί να είναι και λίγο, όπως ήταν η γνωστή ταινία, κουρασμένα παλικάρια. Και να είναι λίγο. Και λίγο κουρασμένα παλικάρια, όπως η γνωστή ταινία. Ναι, ναι, όπως... κουρασμένα παλικάρια με το κοφτό. Αλλά ναι. αυτά τα παλικάρια πριν κουραστούν έφεραν την ομάδα πρώτη. Και φυσικά δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή... Μα δεν θα το ξεχάσουμε, αλλά επειδή δυστυχώς υπάρχει μια λαϊκή παροιμία που λέει τα φτερνά κρίνουν τα πρώτα. Και στο τέλος κρίνουν το γαμπρό. Κανείς δεν θα θυμάται ότι τη φέραν την ομάδα μέχρι εδώ. Όχι, μωρέ, θα είναι ισοπεδωτικό. Θα είναι ισοπεδωτικό κάποιος να... Σοβαρολογείς, αν δεν πετύχουνε... Συγγνώμη, αν δεν πετύχουνε την πρώτη θέση... Θα σταθεί κανένα στο γεγονός. Όχι, ότι... κανένας δεν θα σταθεί. Κανένας δεν θα σταθεί. Αλλά τώρα είναι ισοπεδωτικό να κρατάμε μόνο το ότι η ομάδα δεν είναι αυτή που ήταν πριν ένα μήνα. Είναι ισοπεδωτικό. Όχι, ας κάνει τη δουλειά της και ας μην είναι ποτέ. Μέχρι το Μάιο Μπράβο. Μπορεί να είναι χάλια η ομάδα. Αλλά και εδώ, που έφτασε, δεν το συζητάμε ότι θέλουμε την άλλη. Δεν γίνεται. Πρέπει έχουμε... να προχωρήσει τώρα, να βρει λύσεις. Όπως λένε, έχει τρεις τελικούς, ας κοιτάξουμε τον έναν το τελικό. Διότι όπως λέει και η ταινία, ξέρω τι κάνατε πέρσι το καλοκαίρι. Ναι. Εγώ ξέρω πολύ καλά τι έκανε ο Λαγκαδάς στον πρώτο γύρο, αλλά δεν ξέρω αν ο Βασίλης θέλει, γιατί έχει έναν καταπληκτικό ραδιοσκηνοθέτη. Μόλις μου έκανε νόημα ότι έχουμε ώρα. Ναι, αν θέλει λίγο να μας βάλει ώρα και τα λοιπά. Μείνε λίγο στη γραμμή. Και αφού φάμε, θα πιούμε και ένα καφέ βέντο. Δεν θα πιούμε εσπρέσο βέντο, Γαρίλα. Ναι, Κολομβίας. Ha ha ha.
Διάλεξε τη χώρα από μόνο σου. Τον Αφρικανικό, τι είναι, Αιθιοπία, κάτι μου λες ένα ωραίο Αφρικανικό. Αιθιοπία, Αιθιοπία, ναι, Αιθιοπία. Αιθιοπία, μπράβο, ναι. Ναι. Και τσάγια βοτάνων Μαολί, που σου αρέσουν τα περίεργα. Εγώ μέχρι τώρα ήξερα ότι οι Αιθιοπίες είναι μόνο μαραθωνοδρόμοι. Δεν ήξερα ότι έχουν εξαιρετικά. Πάνε στο καφέ μάγαζο να πιεις καφέ, ναι, από να εκεί. Μάθες, ναι, να σου μάθω μπαλίτσα. Ναι. Γεια σου, Χαρίλα, Μπασκετόφατσα. Όσοι καταφέρουμε και βρεθήκαμε στον τραγκάο του Παλαιοχωρίου, ο Θανάσης γράφει. ο Θανάσης ήταν απέναντι στο λόφο. Απέναντι στο λόφο. Ναι. Καλησπέρα, Γιώργο και Χαρίλα. Ευχάριστη Τρίτη, γράφει η Νατάσα. Προφανώς είναι ευχάριστη γιατί σε ακούει, έτσι, εκεί πήγαινε το ευχάριστη Τρίτη, να ξέρεις. Ναι, μπράβο της, μπράβο. Είναι της, φιλόκαλη, είναι φιλόκαλη. Ναι. Έχεις τέτοιους ακροατές, φίλε, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Εγώ δεν ξεχνάω το τι έγινε στο Λαγκαδά στο πρωτοβουλίο. Ούτε εγώ ξεχνάω. Το λέω, όχι για να δημιουργήσουμε. Και του το θύμισα χθες του Ρόγα. Απλώς για να είμαστε υποψιασμένοι. Εγώ δεν ξεχνάω ότι πρώτα απ' όλα ξεκίνησαν με το δεν μπαίνετε με τίποτα στο Ηρακλής TV. Μπράβο. Χωρίς λόγο, με όλες τις υποδομές έτοιμες. Μπράβο. Με ίντερνετ, με όλα. Όχι, δεν μπαίνετε, δεν το μεταδίδετε. Και μετά δεν ξεχνάω ότι ήταν το μοναδικό γήπεδο της ΓΑΜΑ Εθνικής που είχαν μια ολόκληρη κουστοδία από επαγγελματίες της σωματικής βίας, ναι, από φίλους έτσι, έτσι του χώρου αυτού του εξαιρετικού, τους πολύ χρήσιμους αυτούς ανθρώπους, λες και ήταν κανένα γήπεδο, κανένα super derby της Super League, ο τρόπος με τον οποίο αγωνίστηκαν, τη βοήθεια από τη διαιτησία και βέβαια το πολύ κακό γκολ αυτό του Κοντέοντα στο τέλος του αγώνα από την στατική και φάση. Και με το διαιτή που έβριζε... Υπάρχει φάουλ, από ένα φάουλ που δεν έγινε ποτέ. Το ότι βοήθεια από τη διαιτησία... Γιατί το λέω ότι δεν τα ξεχνάμε. Είναι διαφορετικό παιχνίδι τώρα, αλλά δεν θέλω με τίποτα η ομάδα να βαφκαλίζεται ότι ο Λαγκαδάς είναι αδιάφορος. Όχι, μια ομάδα η οποία στον πρώτο γύρο σου έδειξε με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο το πόσο απέναντί σου είναι ως οργανισμός, αυτή η ομάδα δεν πρόκειται να είναι αδιάφορη. Με τίποτα. Πρώτον είναι ενδιαφερόμενη βαθμολογικά. Ναι, γιατί εξήγησε το με αυτό, τι γίνεται ακριβώς. Κάτσε, περίμενε να σου το ανοίξω κιόλας. Εξήγησε το με αυτό, γιατί το βλέπω λίγο στα μέσα της βαθμολογίας να είναι. Τι μπορεί να κάνει από εκεί. Παραμονή στην κατηγορία. Α, γιατί πόσες πέφτουν, 10? 7. Α, 7. Έχεις απόλυτο δίκιο, βεβαίως. Φυσικά. Και ναι, το κακό είναι ότι ο Πιερικός με την νίκη που έκανε προχθές το 90 δεν είναι ενδιαφερόμενος πλέον βαθμολογικά. Ο Πιερικός που παίζει με τον Άρη Παλαιοχωρίου. Όχι, μωρέ, με κουράζεις, Γιώργο, με αυτό. Το έχω ξαναπεί. Μην ασχολείσαι με τον... Ο Πιερικός που ποιον έχει προπονητή από ό,τι μου σφύριξε Άρη, ένας. Με τον Άρη Παλαιοχωρίου. Μου σφύριξε ένα πουλάκι προχθές. Ο Άρης Παλαιοχωρίου, αγόρι μου, δεν είναι Ηρακλής. Θέλεις να σου το πω έτσι, να το ακούσεις και έτσι. Ναι. Ο Άρης Παλαιοχωρίου έχει δωροκάρτα σε όλα τα ζαχαροπλαστεία, ναι, της Χαλκιδικής. Free. Και πριν πάει σε κάθε παιχνίδι, επιλέγει και αγοράζει γλυκά. Σιροπιαστά ή προφιτερόλ. Περίμενε, ερώτηση. Σιροπιαστά, προφιτερόλ, τρίγωνα, πανοράματα. Σιροπιαστά, τέτοια πράγματα για να σε λιγώνουν, σιροπιαστά είναι. Σιροπιαστά. Για να πιάσουν. Το έμαθες ότι ο Ξέχνα Ρεμπίλη τη Φανή είναι προπονητής στον Πιερικό. Ναι, εντάξει, καλά. Μην ασχολείσαι. Μα αγόρι μου, η επιτυχία, η μοναδική επιτυχία του ισόπαλου αποτελέσματος ήταν αυτή. Το ότι έβγαλες από το μυαλό σου το τι θα κάνει ο Άρης Παλαιοχωρίου από εδώ και πέρα. Ο Λαγκαδάς είναι 8ος με, 20... με 33 βαθμούς. Δηλαδή ακόμα λιγωμένη είναι από τα σιροπιαστά. Περίμενε, πέφτει ο Καμπανιακός. Και εσύ μου λες Φίλιππος. Τώρα ο Πιερικός δεν ενδιαφέρεται. Κάτσε, τώρα θα στο βγάλω. Πέφτει ο Καμπανιακός. Ο Καμπανιακός, ο Φίλιππος, ο Μέγας Αλέξανδρος, η ΑΕΚΑ Ρίτσας 4, ο Κυλκυσιακός 5, η Καρδία 6, ο Αγροτικός, κοίτα που έφτασε κάτω, 7. Α, 33 ο Αγροτικός, 33 ο Λαγκαδάς, 34 η Νάουσα. Ναι. Για τη μάχη. Για την παραμονή. Ναι. Συμφωνήσαμε ότι δεν θα με ξαναστανεχωρήσεις, δεν θα ασχοληθείς με τα δύο παιχνίδια. Όχι, δεν θα σε... Καλά, ειδικά το τελευταίο αγωνιστική Άρης Παλαιοχωρίου Λαγκαδάς, άστο. Το πρώτο τελευταίο αγωνιστική. Ναι. Θα σε στεναχωρήσω όμως γιατί θα σου πω, το είπαμε και χθες ότι... Ποιο το τελευταίο, τι είπες, το πρώτο τελευταίο με το... Η πρώτη τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος είναι Άρης Παλαιοχωρίου, ναι, Λαγκαδάς.
Βρε, άστα αυτά, ναι. Ναι, δεν ασχολούμαι ούτε με εκείνο. Ναι. Σε στεναχωρώ όμως γιατί ήδη έχουν ξεκαθαρίσει τα υπόλοιπα, το είπαμε από χθες, διαβάζοντας τη βαθμολογία, ότι η Λυκρά της Λευκάδας είναι αυτός που θα μας κάνει να πάμε στη Λευκάδα. Ναι, υπάρχει ένα ταξίδι 4 ωρών και, κάτι για τη Λευκάδα. Με το ένα καλό. Ένα ταξίδι 2 ωρών και κάτι για τον Μπέο, για τον Βόλο. Και ένα παραλίμνη. Πιθανότατα μια πολύ κοντινή διαδρομή για τον Δήμο Εμμανουήλ Παπά, στον οποίο εντάσσεται το παραλίμνιο. Α, παραλίμνιο. Το χωριό. Παραλίμνιο λέγεται το χωριό. Και είναι ο Απόλλων. Για να καταλάβεις ότι έχω κάνει ρεπορτάζ. Και είναι ο Απόλλων του Απόλλωνα. Ο Απόλλων του Απόλλωνος είναι, αλλά τουλάχιστον Απόλλωνα. Ναι, όχι του Απόλλων. Τουλάχιστον Απόλλων. Όχι του Απόλλων. Όχι του Απόλλων, όχι, μωρέ. Ο Θανάσης συμπληρώνει, γιατί του ήρθε, όχι του ήρθε, μου ήρθε. Από ανθρώπους που παίρνουν ένα χιλιάρικο το μήνα για να κάνουν ραδιόφωνο. Ναι, ρε, και παραπάνω, και παραπάνω. Του Απόλλων. Και παραπάνω, ναι. Και του Μέγα Αλεξάνδρου. Τραγικό, τραγικό. Για τον Τραγκάο που έλεγε ο Θανάσης νωρίτερα, βεβαιωθήκαμε ότι η ομάδα έχει κάνει μπυροκυλιά. Όλοι κοντά στην ομάδα, γιατί τώρα μας χρειάζεται περισσότερο. Χαιρετίσματα στα στρουμφάκια. Αυτό είναι, ναι, το, ναι, το ολοκληρωμένο. Εγώ αισθανόμουν λίγο γραφικός, με συγχωρείς για το εγώ, ναι, αλλά αισθανόμουν γραφικός όταν μετά και τον αγώνα με την Νάουσα άρχισα δειλά-δειλά να το γράφω αυτό, ότι πρόκειται για κάμψη, γιατί όλοι βγήκαν να πούνε όχι, είναι συμπτωματικό, δεν υπάρχει κάμψη, δεν υπάρχει το ένα, δεν υπάρχει το άλλο. Εντάξει, μην το... Καλά, εδώ στον φαίνεται. Αγώνα με την Νάουσα βγήκαμε και είπαμε ότι είχαμε και άλλες φάσεις πριν τον γκολ του Κρυστάλλι για να πάρουμε την νίκη. Δεν, μη μένεις αυτά, μη μένεις αυτά. Αυτό δεν που λέω, βλέπουμε, το λέω, βλέπουμε. Γιατί πρέπει να λέμε και καλά λογάκια για να κρατάμε μη το ηθικό, το καταλαβαίνω. Μόνο, το καταλαβαίνω μόνο καλά λογάκια πρέπει να λέμε. Ναι. Μόνο... Ας πάρουμε μισό μηδέν. Ό,τι, αλλά... Έτσι ακριβώς. Αλλά ό,τι βλέπουμε, τέλος, βλέπουμε. Φίλε, μη μας βγει πάλι η ψυχή, μη μας βγει η ψυχή. Ας δηλαδή, μας βγει και ας ανέβει η ομάδα. Ναι. Τι προτιμάς, να μην ανέβει και να μην μας βγει. Να ανέβει και ας μας βγει. Καλά, τώρα αυτά τα ερωτήματα είναι. Δεν το ξέρω, άρα δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, έχουμε μία υπέροχη καλησπέρα, μάλλον καλημέρα είναι εκεί, από το Κιανόλευκο Σικάγο και τον φίλο μας τον Θόδωρο. Γεια σου Γιώργο και χαρίλαε από το Σικάγο το Κιανόλευκο να που μας να περνάει καλά ο φίλος, πολύ ωραία, σε άλλο κόσμο ζει, σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο ζει. Βγήκε το πρόγραμμα του Final Four εφήβο, να το πω. Να το πεις με τι ασχολείται ο φίλος, μπορεί να μας στείλει ένα μήνυμα ακόμα. Θα σου πω εγώ με τι ασχολείται. Γιατί πού το... κολλείεται στο Σικάγο. Αλλάζει συνέχεια πόλεις και πολιτείες, γιατί ασχολείται και με μεταφορές. Η βάση του, η έδρα του πού είναι. Νομίζω North Carolina, αλλά πάει και Τέξας, πάει και... Ναι, γιατί όλοι οι μεταφορείς πηγαίνουν αποστολές και επιστρέφουν μετά. Πάλι. Ναι, επιστρέφει, ναι. Αλλά στη βάση του έχει και εστιατόριο. Όπως αρκετοί Έλληνες στο USA. Μπράβο. Γερός να είναι και αν είναι ο ίδιος που οδηγεί τα αυτοκίνητα να είναι προσωπικό. Ο ίδιος είναι. Μιλάμε για τον ασβεστοχωρήτη Θόδωρο που μας ακούει χρόνια από την Αμερική. Να είναι προσεκτικός και τυχερός. Να είναι... Και είχε έρθει να με επισκεφθεί όταν ο Ηρακλής έκανε προετοιμασία με Νίκο Παπαδόπουλο στο Καρπενήσι. Μάλιστα. Πες το πρόγραμμα. Τετάρτη, το σημαντικό γι' αυτό θέλω να το πω, είναι ότι όντως επιβεβαιώνεται αυτό που είπαμε χθες, ότι δεν πέφτει πάνω στο ΠΑΟΚ Ηρακλής της τελευταίας αγωνιστικής στο Βόλι. Δηλαδή, το ΠΑΟΚ Ηρακλής τελευταία αγωνιστική είναι Σάββατο και το Final Four των εφήβων, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, είναι Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Οπότε ο Στέλιος ο Τζιουμάκας πάλι θα παίξει 4 στην επόμενη μάτς. Πάλι μια τετράδα θα κάνει ο Τζιουμάκας. Μια χαρά είναι. Εντάξει. Μια χαρά είναι. Άρα θα σηκωθεί τη Δευτέρα το πρωί μετά. Είπε ότι κοιμήθηκε 12 το βράδυ και ξύπνησε 3.30 το μεσημέρι. Ναι, 15 ώρες, αλλά θα κοιμηθεί μετά την... Θα παίξει την Τετάρτη με τον Πίγασο, το Λίχνη, την Πέμπτη με τον Μήλωνα, την Παρασκευή με την Ολυμπιάδα Πατρών και το Σάββατο με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, γίνεται. Φίλε, τους εφήβους αυτούς τους έχουμε. Αυτούς που, τις ομάδες που είπα. Ναι. Είσαι διαβασμένος. Ναι, τους έχουμε αυτούς. Και Μήλωνα και Ολυμπιάδα και Πήγασο. Ναι. Εντάξει, αφού έχεις κάνει ρεπορτάζ, σε πιστεύω. τους έχουμε, μας βλέπω για πρωτάθλημα. Άντε, πες μου και για βόλεϊ τώρα, αυτό πιάσαμε. Στο
πιο κρίσιμο σημείο ο Ηρακλής έπαιξε εκτός έδρας όπως τον θέλουμε και όπως μπορεί να παίζει. Στο είπε χθες και ο Τζιουμάκας σε συνέντευξή του ότι ευτυχώς ήταν αμαρτία που αδικούσαμε εκτός έδρας τον εαυτό μας, αλλά ευτυχώς στο καταλληλότερο χρονικό σημείο παίξαμε όπως έπρεπε να παίζουμε σε όλα τα εκτός έδρας. Πολύ σημαντική νίκη απέναντι σε μια ομάδα από τις μεγαλομεσαίες του πρωταθλήματος, σε μια ομάδα που είναι ενισχυμένη, αλλά επειδή μιλάμε για ενισχυμένες ομάδες, κάθισα και είδα μελίτσα τη σύνθεση του Παναθηναϊκού που καλά σου είπε ο Τζιουμάκας, κακώς χαιρόμαστε, συγκριτικά με τους άλλους αντιπάλους χάρη. Ο Παναθηναϊκός που εχθές έκανε 0-3 στη Χαλκίδα, Ναι, έχει απόλυτο δίκιο ο Τζιουμάκας, διότι πρόκειται για μια ομάδα με 17 ξένους. Βρήκε ξαφνικά λεφτά που ο Ηρακλής το μόνο που έκανε είναι να βρει λεφτά με τη βοήθεια φίλων της ομάδας για να στηρίξει το υπάρχον υλικό. Ο Παναθηναϊκός που κανονικά δεν έπρεπε να συμμετάσχει φέτος στην Volley League βρήκε χρήματα για να κτίσει ξανά την ομάδα από την αρχή. Πήρε 4-5 ξένους. Αν δεις η σύνθεσή τους είναι 4 ξένοι και ένας naturalizé. Μου φαίνεται ο Γκούστα ο Λίμπερο ότι είναι naturalizé, έτσι δεν είναι? Νομίζω πως ναι. Ναι, και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή όταν έρθει εκείνη η ώρα, ή 20-21 Απριλίου ή 21-22 η ΕΡΤ πρέπει να το αποφασίσει. Θα το δούμε τότε στην σειρά τους. Τώρα με τον Εθνικό να πάει ο κόσμος να βοηθήσει μετά το Καφανζόγλιο την Κυριακή και να η ομάδα να μπορέσει να πάρει την νίκη που θέλει για να κλειδώσει την τετράδα. Δεν πρέπει να τη χάσει τώρα με τόσο σπουδαίες επιτυχίες και σπουδαία διαδρομή που είχε μέσα στη χρονιά. Και από εκεί και πέρα όταν έρθει το Final Four του Κυπέλλου όλα με την ώρα τους. Θα το δούμε. Αν και το ψάχνω να το βρω γραπτός κάπου στην ΕΠΟ από εδώ από εκεί, δεν ξέρω πού μπορώ να το βρω, αλλά προφανώς επειδή υπάρχει και σχετική δήλωση από τον τερματοφύλακα του Ηρακλή, τον Βοσνιάδη, τώρα σε επαναφέρω λίγο στο ποδόσφαιρο. Αυτό μου φάνηκε πάρα πολύ κουφό, ρε Γιώργο. Νόμιζα ότι είναι κακή καταγραφή του. Έχω το μήνυμα από την Ατάσα εδώ. Που κατέγραψε σε γραπτό κείμενο τον προφορικό λόγο. Για να μην κάνουμε καμιά γκάφα, για να μην πούμε καμιά γκάφα στον αέρα, απλά θα ρωτήσω, μήπως δεν παίζουν μέσα έξω και μήπως παίζουν. Όχι, εγώ ξέρω ότι το σύστημα είναι pool. Μήπως είναι όπως είναι στο κύπελο? Ξέρω. Στο κύπελο ξέρεις πως είναι. Ή θα παίξεις δύο μέσα και ένα έξω, ή θα παίξεις ένα μέσα και δύο έξω, ανάλογα με την κλήρωση. Ναι, στους ομίλους του κυπέλου, ναι. Μπράβο. Και εδώ τώρα. Διάβασα και εγώ και θεώρησα ότι. Το να τερματίσουμε πρώτοι και να πάμε με πλεονέκτημα στα play-off, μήπως σημαίνει αυτό? Κακή απομαγνητοφώνηση νόμιζα ότι είναι. Αλλά... Δεν ξέρω. Γραπτός δεν το βρίσκω κάπου. Θα ρωτήσουμε τους υπεύθυνους. Ναι, Γιώργο, πραγματικά να ρωτήσεις. Και αν θέλεις, είναι τόσο σημαντικό. Δεν ήξερα, θα το πρόσεχες κι εσύ. Εγώ το πρόσεξα πριν από λίγο αυτό. Ναι, μου το έστειλε η Νατάσα σε μήνυμα. Ναι, και. Μην προβληματίσεις, θα το βρούμε, θα το ρωτήσουμε. Όχι, είναι τόσο σημαντικό που αν θέλεις να με βάλεις λίγο στην αναμονή, να βάλεις λίγη μουσική και να επικοινωνήσεις με έναν οποιονδήποτε, με τον πρώτο άνθρωπο του ποδοσφαιρικού τμήματος που σου έρχεται στο μυαλό, δεν ξέρω με ποιον, και να το διευκρινίσεις, είναι καλό για να το μάθει και ο κόσμος τώρα, γιατί θα ρωτάει. Ναι, θα το μέχρι κάνω. Αύριο που θα επανέλθεις. Δεν έχεις και εκπομπή, Γιώργο, γι' αυτό το λέω. Θα το κάνω. Συγγνώμη που σε βάζω σε αυτή τη διαδικασία, αλλά είναι πολύ σοβαρό. Καλά, και τι συγγνώμη, αλίμονο. Στον κόσμο, να δώσουμε να καταλάβει, μιλάμε για μια ατάκα σε δηλώσεις του Βοσνιάδη σημερινές, όπου ο τερματοφύλακας του Ηρακλή λέει να τερματίσουμε πρώτοι και να πάμε με πλεονέκτημα στα play-off. Ναι. Είναι το πλεονέκτημα και πώς αλλιώς δηλαδή μπορούσες να τερματίσεις? Κάτσε να πάρω εγώ το τηλέφωνο. Να πω απλά ναι, ότι ο Θόδωρος, μας γράφει ότι είναι από Βόρεια Καρολίνα, εστιατόρια και μεταφορές, με την ιδιότητα τα ωραία ταξίδια. Γι' αυτό που μπράβο, λέγαμε νωρίτερα. Μπράβο. Οπότε λίγο μουσική, Βασίλη μου, επανέρχομαι σε δύο λεπτά. Χαρίλα, είσαι εδώ? Εδώ είμαι. Η απάντηση που πήρα από υπεύθυνο του ποδοσφαιρικού τμήματος είναι ότι παίζουμε όλοι με όλους μέσα έξω. Όπως ξέραμε, ναι. Τι εννοούσε ο ποιητής? Και δεν μπορεί να υπάρχει πλεονέκτημα έδρας, γιατί απλούστατα, και έχει απόλυτα δίκιο,
δεν τερματίζει μόνο ο Ηρακλής πρώτος στον ομιλό του, τερματίζει και ο Τηλικράτης στον ομιλό του και ο Βόλος στον ομιλό του και ο Απόλλων Παραλίμνου. Γιατί θεώρησα εγώ αυτομάτως, επειδή ήξερα ότι το σύστημα είναι pool, έτσι λέγεται το σύστημα όταν παίζουν όλοι με όλους. Λόγω δήλωσης τώρα κάνουμε ό,τι κάνουμε, έτσι. Κατάλαβα ότι η δήλωση ήταν κακή καταγραφή, για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει, επειδή έχουμε κάνει και εμείς αυτή τη δουλειά στον ήλιο των σπορ, που είχαμε πολλές ειδησιογραφικές εκπομπές. Ναι. Δεν υπήρχε δηλαδή αποκλειστική εκπομπή για Ηρακλή όπως είναι τώρα στο Λίμπερο και είναι η δική σου. Υπήρχε κόσμος ο οποίος έκανε αυτή τη δουλειά. Δηλαδή απομαγνητοφωνούσε τις συνεντεύξεις και τις έστελνε τις διάνεμε με δελτίο τύπου. Εκεί σε αυτές τις δουλειές συνήθως βάζεις, δεν θα το πω έτσι ελιτιστικά, θα το πω πραγματιστικά, βάζεις την πιτσιρικαρία και κάνει αυτές τις δουλειές, που δεν ξέρει ακριβώς τι γίνεται. Οπότε γράφτηκε και αυτή η να ξαναδιαβάσω... να είναι πρώτη και να πάμε με πλεονέκτημα στα πλέον. Αυτή πλεονέκτημα, ρε φίλε, και η άλλη πρώτη θα είναι. Αυτό, ναι, αυτό. Ναι, όχι. Απλώς είδα ότι δεν είπα τίποτα, γιατί έτσι το δικαιολόγησα στον εαυτό μου, ότι ο πιτσιρικάς που το έγραψε ήταν στον κόσμο του. Αλλά επειδή είδα ότι και εσύ το πρόσεξες, λέω κάτσε μη συμβεί τίποτα και παραπληροφορούμε, αλλά τελικά το σύστημα είναι pool, θα παίξουν όλοι με όλους σε ένα μικρό πρωταθληματάκι των τεσσάρων και οι δύο πρώτοι βαθμολογικά θα ανέβουν στην φουτμπολή. Έκανα και σημαντικό τηλέφωνο τώρα στη μουσική, έτσι δεν... Ορίστε. Δεν πήρα τον εαυτό μου τηλέφωνο, έκανα σημαντικό τηλέφωνο τώρα για να... Μα ναι, και γι' αυτό σου είπα, με συγχωρείς που σε έβαλα σε αυτό το άγχος. Τι με συγχωρείς, μωρέ, σιγά το άγχος. Σκέφτηκα ότι την Τετάρτη δεν θα έχεις εκπομπή αύριο. Δεν έχουμε αύριο, ναι. Έχει οπότε μπάστε. Τι, ο κόσμος θα περιμένει να μάθει τι ήταν αυτό που καλά, έγραψε. Γιατί δεν το είπε ο Βοσνιάδης, αποκλείεται να το είπε ο Βοσνιάδης. Είναι αυτό που έγραψε ο πιτσιρικάς του συγκεκριμένου σταθμού στην απομαγνητοφώνηση. Να πάμε με πλεονέκτημα στα play-off. Αυτό θα πάμε με πλεονέκτημα στα play-off. Ναι. Να βγούμε πρώτοι για να πάμε στα play-off. Αυτό είπε ο τέτοιος. Που στην ποδοσφαιρική γλώσσα, τώρα λεπτομέρεια, συνηθίζουμε... Και να έχει και να ξέρει κάτι ο Βοσνιάδης. Ναι, που δεν το ξέρουν οι άλλοι. Και να μας κάνει μια συνέντευξη τύπου Βοσνιάδης. Και να μας κάνει... Ελάτε παιδιά, σας μάθω παλίτσα. Δεν το ξέρει κανένα στην ομάδα. Το σύστημα δεν είναι pool. Είναι... Το σύστημα είναι με αυτά τα κριτήρια. Και ποιο είναι το πλεονέκτημα, Παναγιώτη, θα ρωτήσει ο Χαρίλαος. Ναι, και να φάμε κεφαλιά ψαράκι στο 93. Πω, γλου, γλου, γλου. Ναι. Τι ήθελα να πω. Καλά, αυτά γίνονται τώρα. Ξαναπάνε στο βόλι. Ξαναπάνε στο βόλι. Φοβερό άγχος. Γι' αυτό και εσύ κάνεις το καλύτερο πράγμα που ανεβάζεις το ηχητικό μετά. Πέρα από την Blue Arena που φιλοξενεί είναι... το... επιμένω σε αυτό. Καταγραφή των συνεντεύξεών σου, υπάρχει το ηχητικό στο YouTube. Μου δίνεις πολύ ωραία πάσα να πω κάτι. Επιμένω σε αυτό ότι δεν έχει καμία σχέση το γραπτό κείμενο με το να ακούσεις τη φωνή απολύτως του πρωταγωνιστή. Τη απολύτως φωνή. Απλώς τη φωνή. Είναι πιο εύληπτο και πιο εύκολο και πιο γρήγορο. Απλά είναι όλοι με ένα κινητό στο χέρι και προτιμούν να τα διαβάζουν. Αλλά υπάρχει και... Και για την ταχύτητα. Μπράβο. Όπως λέει ένας φίλος μου, για την γρηγοράδα. Για την γρηγοράδα. Υπάρχει αρκετός κόσμος όμως που θέλει να ακούσει πώς το είπε ο Ρόβας. Ναι, για αυτούς και επίσης για να μην υπάρχει το πάμε για πλεονέκτημα στα play-off. Ναι. Γι' αυτό ακριβώς καλό είναι να υπάρχει και το ηχητικό. Βλέπω Βοσνιάδης να, μας αφιερώνει. Δεν σε ακούω, σε χάνω τώρα, σε χάνω βαθιά, ακούγεσαι, πάρε ένα, το 70. Εδώ, δεν έχω αλλάξει. Εδώ είμαι. Ωραία, έτσι να μείνεις, να μην αλλάξεις σαν άνθρωπος. Βλέπω τον Βοσνιάδη την Κυριακή το απόγευμα να μας τρολάρει όλους. Ναι. Τέλος καλά, να έρθει και να είναι και ψαρωτικός και να λέει καλά. Καλά, δεν ξέρει το κανονισμό. Δεν πήρατε. Δεν έχετε ιδέα. Αλλά τι δουλειά κάνετε, συμβολιογράφοι είστε. Δεν ξέρετε ότι παλεύουμε για το πλεονέκτημα. Πλεονέκτημα. Και απλώς αυτό ήθελα να πω. Από τη δεκαετία του 80 είναι καθιερωμένο. Ναι. Η έκφραση play-offs να χρησιμοποιείται μόνο στους μπασκετικούς και στους βολεϊκούς αγώνες και μπασκετικούς τα λοιπά αθλήματα, ναι, και στο ποδόσφαιρο τα αντίστοιχα play-offs να τα αποκαλούμε πώς, Γιώργο? Μπαράζ. Ναι, είναι το ποδοσφαιρικό, ρε. Ελληνικότατη η λέξη και αυτή, το μπαράζ. Όχι, το ένα είναι αγγλικό το και ξέρω, το άλλο ρε, είναι γαλλικό. Πλάκα κάνω. Το ένα είναι αγγλικό και το άλλο είναι γαλλικό. Πήγαμε παραπέντε. Στο ποδόσφαιρο τα play-offs τα λένε μπαράζ. Πήγαμε παραπέντε.
Με το βόλι ολοκληρώσαμε. Παραπέντε, ναι. Ολοκληρώσαμε το βόλι. Ολοκληρώσαμε το βόλι. Να κλειδώσουμε με τον εθνικό και από εκεί και πέρα βλέπουμε τι γίνεται. Με τον εθνικό έχουμε κι άλλο στόχο, ε. Κι άλλο στόχο. Ναι, να πάει ο κόσμος να στηρίξει. Οικονομικό, οικονομικό στόχο. Υπάρχουν τα play-offs, εκεί είναι play-offs. Η ομάδα έχει παραπανήσια έξοδα εκεί πέρα, αφού έφτασε τέταρτος αναγκαστικά θα παίξει για τον τίτλο η Ηρακλής στα play-offs. Αλλά τα play-offs σημαίνουνε 6 χιλιάρικα, Γιωργάκη μου καλέ, ταξίδι στη Σύρο. Ε, τα λέω καλά. Στη Σύρο γιατί? Ή όχι. Δεν θα παίξουμε με τη Σύρο, με τι θα παίξουμε, με Αθήνα, ε. Με τον Πέμπτο. Α, πρώτα είναι παίζεις με τον Πέμπτο, δεν τελειώνεις μετά στην τετράδα, ναι. Όχι βέβαια. Πρέπει να πας τετράδα και στα play-off. Έξοδα. Να έχει ο Μάκης ο Καλαϊτζίδης να πληρώνει δηλαδή. Ε, αυτό λέμε, για. Αυτό λέμε. Ναι, ου, βέβαια, για να πας μετά να παίξεις με τους άλλους που θα καταλήξουν στην τετράδα. Θέλει δουλειά, θέλει χρήμα ο Ηρακλής τώρα για να κινηθεί στα play-offs. Τελείωσε το πρωτάθλημα. Προϋπολογισμένο ήταν το πρωτάθλημα, βγήκαν τα ταξίδια του. Τελείωσαν τα ταξίδια του, αλλά για τα play-offs δεν υπάρχει χρήμα. Στέγνωσε το ταμείο. Θέλει βοήθεια. Μετά το Καφτανζόγλιο την Κυριακή, γιατί όπως μου είπες Κυριακή είναι τα παιχνίδια, ασχέτως αν το Ηρακλής Εθνικός, μην νομίζει ο κόσμος ότι του το κρύβουμε, ασχέτως αν το Ηρακλής Εθνικός είναι τηλεοπτικό, γιατί θα είναι τηλεοπτικό. Δεν σου μιλάω τόση ώρα γιατί άνοιξα την προκήρυξη. Ναι, ναι. Θες να σου πω τι βρήκα? Λέει τίποτα για τον Παναγιώτη Βοστιάδη? Ειδικό πρωτάθλημα για τον προβιβασμό στη Football League. Ναι. Θα πάρουν μέρος σε αυτό οι πρώτες ομάδες τελικής βαθμολογικής κατάταξης κανονικής περίοδου κάθε ομίλου. Συνολικά θα πάρουν μέρος 8 ομάδες. Θα σχηματιστούν δύο όμιλοι των τεσσάρων ομάδων, ο καθένας ως εξής. Ο ένας όμιλος θα απαρτίζεται από τις πρώτες ομάδες τελικής βαθμολογικής κατάταξης κανονικής και ο άλλος όμιλος αντίστοιχα από τις πρώτες ομάδες των 5, 6, 7, 8. Οι αγώνες που θα διεξαχθούν θα είναι δίπλοι εντός εκτός έδρας. Συνολικά θα διεξαχθούν 6 αγωνιστικές σε κάθε όμιλο. Τελειώσαμε. Και θα ανεβούν 4 ομάδες, έτσι. Ναι, όχι, το διπλή είναι το τελειώσαμε, ότι έγινε όντως λάθος στην... Ναι, βρε αδελφέ, είναι λάθος. Είναι λάθος. Τζάμπα, το κάναμε θέμα. Ναι. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει, εντάξει. Ναι, γιατί φαντάσου τώρα κάποιος να μην μας ακούει και να έχει διαβάσει τη δήλωση του Παναγιώτη. Που δεν την έχει κάνει το παιδί προφανώς. Δεν την άκουσα. Θα μιλούμε τώρα όπως οι δικηγόροι. Τη δήλωση που φέρεται, να έχει κάνει. Ναι, μπράβο, σωστά. Και να λέει τώρα τι είναι αυτό το πλεονέκτημα έδρας. Όχι, δεν λέει πλεονέκτημα έδρας, να πάμε με πλεονέκτημα στα play-off. Νομίζω με έδρας λέει. Γιατί το έγραψε ένα παιδί το οποίο είναι άσχετο με τον ίδιο. Νομίζω με πλεονέκτημα έδρας λέει. Περίμενε. Όχι. Με πλεονέκτημα στα play-off. Περίμενε. Να το ανοίξει. Μπροστά μου το έχω. Το έχεις, να μην το ανοίξω κι εγώ. Γιατί το άνοιξα. Πού το ρε παιδιά. Δεν το βρίσκω τώρα. Στο πρώτο τελευταίο θέμα. Με πλεονέκτημα, ναι. Μπράβο. Το βρήκα. Έχεις δίκιο. Εντάξει, πλεονέκτημα. Οκ. Το κλείσα κι αυτό. Τι λέμε τώρα? Όχι, όταν κάνεις λάθος να το λες εξίσου δυνατά όσο όταν επιμένεις το λάθος. Τι λάθος έκανα? Έτσι έχει αξία. Α, εντάξει, δεν είναι πλεονέκτημα έδρας. Είναι πλεονέκτημα. Μπράβο. Έτσι, τώρα είσαι ο κυμπάρης. Τι εννοεί πλεονέκτημα όμως? Ορίστε. Τι μπορεί να εννοούσε πλεονέκτημα? Τίποτα καλό. Αυτό το έγραψε ο ποιητής. Το παλικάρι. Αποσυντονιστήκαμε τώρα με αυτό. Αποσυντονιστήκαμε. Αποσυντονιστήκαμε. Για το μπάσκετ τώρα να πούμε, έτσι. Ναι. Έχουμε 2 λεπτά δυστυχώς. 2 λεπτά δεν θέλει και τίποτα παραπάνω, γιατί την ομάδα δεν μπορούμε να την ψυχολογήσουμε. Έχει ένα παιχνίδι κάτω στο ψυχικό από τα παιχνίδια που μπορείς και να το φοβηθείς, έτσι όπως είναι ο Ηρακλής. Να δούμε αν θα προλάβει να παίξει ο Γκαγκαλούδης, γιατί είναι μια σημαντική ενίσχυση. Θέλουμε όσο δυνατόν περισσότερους παίκτες που να βάζουν σε δύσκολες στιγμές πόντους. Να δούμε τι μπορεί να καταφέρει η ομάδα. Παρήγορο το γεγονός ότι... παρήγορο αλλά και απεσιόδοξο παράλληλα. Είναι, κάνω έτσι, δημιουργώ μία αντίφαση. Το γεγονός ότι ο Washington καταφέρνει και είναι σταθερά τα τελευταία 2 παιχνίδια πρώτο σκόρερ της ομάδας
και απεσιόδοξο το γεγονός ότι η ομάδα με αυτούς τους εξαιρετικούς επιθετικούς παίκτες που διαθέτει περιμένει από τον ακόμη σε κακή αγωνιστική κατάσταση, αθλητική κατάσταση Ουάσιγκτον να είναι ο πρώτος σκόρερ της να βάλει καμιά δεκαπενταριά πολύτιμους πόντους για να συμβάλλει καθοριστικά στις νίκες. Αυτό δεν με παρηγορεί εμένα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτή την θέαση που έχω στο όλο θέμα. Με τη θέαση μου άρεσε η λέξη που έβαλες, τώρα είναι που δεν διαφωνώ. Ναι. Δεν διαφωνώ, άρα συμφωνώ. Πολύ θαυμάσια. Άρα είμαστε στις 8 η ώρα. Ναι. Μπορείς να κάνεις μια ωραιοτάτη αποφώνηση. Ναι. Και να πιούμε και... Περίμενε. Και να πιούμε και... Αιθιοπικό καφέ. Θα σου δώσω επιλογές εγώ. Θα σου δώσω εσπρέσο βέντο. Ναι. Θα σου δώσω ελληνικό καφέ. Ναι. Θα σου δώσω φίλτρου. Ναι. Θα σου δώσω 8 γεύσεις σοκολάτα τσοκολάβ. Φίλτρου είναι όχι φίλτρου. Εντάξει. Η μεγάλη παρανόηση που κάνει όλος ο κόσμος και την έκανα και εγώ μέχρι πριν από 1-2 χρόνια που έμαθα την αλήθεια. Όχι φίλτρου. Ας τις αλήθειες τώρα, όχι φίλτρου. Ο φίλτρου ότι είναι ελαφρύς καφές ενώ απεδείχθη ότι είναι ο καλύτερος όλων των καφέδων. Ναι. Θα σου δώσω ροφήματα, αλλά θα σου δώσω και τσάγια βοτάνων μαολί. Το μαολί είναι ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ τα τσάγια βοτάνων. Καφεμάγαζο όμως, μην πας αλλού. Καφεμάγαζο και είναι το μόνο μαγαζί που τα έχει περάσει όλα στα ροφήματα. Έτσι. Και έχει χαμηλό συντελεστή, όπως έλεγε και το παλιό ανέκδοτο. Και ποιο είναι το αγαπημένο σου... Πολύ πρόστιχος εσύ, ρε. Τι ήθελα να πω... Ναι. Κάτι ήθελα να σου πω... Το αγαπημένο σου δεν είναι το κρυολόγημα. Το κρυολόγημα είναι ότι καλύτερο. Ναι. Ιδίως αν είσαι κρυολογημένος είναι ότι πρέπει. Και για τις γυναίκες υπάρχει βότανο, να σου πω πώς λέγεται. Γιατί άλλο υπάρχει βότανο, μου είπες. Για τις γυναίκες αποκλειστικά. Α, πες. Δύσκολη μέρα. Μην το αναλύσουμε τώρα, δεν χρειάζεται, πρέπει να κλείσουμε. Όχι. Έτσι λέγεται, φίλοι μου. Δύσκολη μέρα, δεν λέγεται. Να μην υπάρχουν δύσκολες ημέρες γενικά. Πώς? Στον κόσμο. Α, δύσκολες μέρες, ναι, εντάξει. Ωραία, πληθυντικός, δύσκολες μέρες. Ναι. Ο Βαγγέλης ο Τσίμος, ο κύριος Βαγγέλης Τσίμος μου στέλνει μήνυμα που χθες τον φιλοξενήσαμε εδώ και μου λέει θέλω Χαρίτωνα Final Four να έρθει να μας δει. Βέβαια ρε φίλε, αν δεν πάμε εκεί πότε θα πάμε. Και ρε φίλε να σου πω την αλήθεια, ναι. Του κάνουμε μεγάλο κακό του παιδιού που τα λέμε αυτά τα πράγματα, το ξέρω πάρα πολύ καλά, αλλά... Πόσα χρόνια, εγώ δεν θυμάμαι από μικρός που ήμουν από παρακολουθούσα. Για τσούκα θα πεις τώρα. Ποτέ, εμείς πάντα τα λέγαμε αυτά, δεύτερη ομάδα. Ναι. Ποτέ στη δεύτερη ομάδα δεν είχαμε έναν παίχτη, ακόμη και τα ταλέντα που βγάλαμε τα μεγάλα, και ας με διαψεύσει όποιος μπορεί να θυμηθεί κάτι. Τον Χάρη. Που να είναι ο κλασικός, αυτό που λέγαμε εμείς στη δεκαετία του 80, ο κλασικός χεράς. Δηλαδή αυτό που κάνει το παιδάκι αυτό ο Θανασάκης είναι χάρμα η δέστε. Ο Μαρκόπουλος δεν ήταν. Πόσο πολύ μου αρέσει αυτό το πράγμα. Ο Μαρκόπουλος Χαρίλα δεν ήταν. Όχι, δεν έβαζε πόντους. Και αυτός κάτι σαραντάρες έβαζε πιτσιρικάς. Γι' αυτό το... Δεν ήταν αυτός ο οποίος χωρίς τρίπλα θα του δώσει την μπάλα και χωρίς τρίπλα από όπου και να βρεθεί θα σου βάλει 5-6 τρίποντα στον αγώνα. Ήτανε καλός επιθετικά όντως. Ναι. Ο Μαρκόπουλος ήταν καλός επιθετικά ο Μαρκόπουλος. Και ο Φαρμάκης. Όταν έπαιζε στο εφηβικό ήταν καλός και στο σούτ, αλλά αυτό το πράγμα, δηλαδή να είναι ο κλασικός μπόμπερ, δεν το έχω δει μέχρι τώρα. Και μπράβο στους ανθρώπους της ανάπτυξης, που είναι και ο Βαγγέλης μέσα, που μπόρεσαν και το ανίχνευσαν αυτό το παιδί. Και επιλογή το του κυρίου Δούνη είναι από τι έμαθα. Από ένα χωριό των Γρεβενών, από τον Άγιο Γεώργιο Γρεβενών. Η επιλογή από τι έμαθα είναι του κυρίου Δούνη, απλά... Οι άνθρωποι της ανάπτυξης με τον κύριο Καλανταρίδη κατάφεραν και αναδεικνύουν αυτό το ταλέντο. Ναι, ο Μάκης Καλανταρίδης, ο οποίος σε νεαρότατη ηλικία γύρω στα 30 όταν ποιον έφερε. 35, ποιον έφερε. Είχε φέρει τον David Engram. Τον είχε ανακαλύψει στις σαλάνες των Ηνωμένων Πολιτειών, στις σαλάνες των Ηνωμένων Πολιτειών να παίζει streetball και είχε ψάξει γι' αυτόν, είχε δει τι είχε κάνει πριν από λίγο καιρό στον Παναμά, στον Εσημερινό που είχε παίξει. Για όσους δεν κατάλαβαν, ο Χαρίλος εννοεί τον Ingram, να ξέρετε. Ναι, στο ναι. CBA και πήρε τον Μαρκόπουλο όταν έψαχνε τον πρώτο ξένο στην ιστορία του Ηρακλή, λέει βρήκα έναν Αμερικανό περιφερειακό που θα σου βάζει 50 πόντους σε κάθε παιχνίδι. Τον θέλεις, φυσικά τον θέλω, είπε ο Μαρκόπουλος. Ναι, πρέπει να κλείσουμε.
Από τότε οι μετοχές του Μάκη Καλανταρίδη ανέβηκαν κατακόρυφα μπασκετικά. Δηλαδή... Πρέπει να κλείσουμε με το μήνυμα του φίλου του Χρήστου που λέει: Καλησπέρα, καταρχήν... φίλε Γιώργο. Την Κυριακή υπάρχει αγώνας ή έχει διακοπή? Γιατί να έχει διακοπή? Νομίζω η απόφαση του Βασιλιάδη είναι για τη Super League, δεν είναι για τις υπόλοιπες. Και όπως είχαμε πει ότι το σύνθημά μας την περασμένη Κυριακή είναι ότι ο Χρυσός μας φέρνει πιο κοντά και πράγματι μας έφερε κοντά. Ναι. Πιο κοντά δεν γίνεται, στο σειρματοπλέγματα ήταν οι άνθρωποι. Λοιπόν, το σύνθημά μας ναι. είναι το ξέρουμε τι κάνατε στον πρώτο γύρο στο Λαγκαδά. Μπράβο. Ο Δαβίδ γράφει: Καλησπέρα, είστε το τέλειο ντουέτο. Να σας πω μπράβο, μπορώ να σας ακούω ατέλειωτες ώρες. Έρεση Δαβίδ, τι να πω για σένα. Εσύ αγόρι μου δεν είσαι Δαβίδ, Γολιάθ είσαι. Φύγε γιατί μας βρίζουνε, φύγε. Φύγε να φύγω κι εγώ. Δεν θέλω ύβρις. Ναι. Ναι, εντάξει. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Ακολουθούν τα μπασκετόπεδα με Σταμάτη Μουρελή. Όχι Νίκο Μοσχοβίτη. Γιατί πήγες μήνυ, δεν πήγε. Α, μόνος σου είσαι. Μόνος σου είσαι, πουλάκι μου. Ο Νίκος Μοσχοβίτη έφτασε στη Σμύρνη. Έφτασε. Θα τον βγάλεις. Τον βγάλει. Βέβαια, δεν τον βγάλει. Τον βγάλει. Και αύριο δεν έχουμε λόγο αυτού του αγώνα που θα περιγράψει ο Νίκος Μοσχοβίτης. Δεν έχουμε εκπομπή, οπότε πρώτα Θεός θα λέμε την 5η 7. Με 8. Να είστε καλά.